Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς κατάφερα να γίνω φέτες σε 30 μέρες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Hey, γεια σας φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, όπως είπα και στο τίτλο, όπως είπα και προηγουμένως στο intro, θα μιλήσουμε για το πώς κατάφερα να γραμμώσω μέσα σε 30 μέρες. Οπότε, εδώ αριστερά είναι μια φωτογραφία πριν περίπου ένα μήνα, μόλις είχα γυρίσει από τις διακοπές, είχα πέσει λίγο σωματικά, κυρίως στο λίπος και στο μη, και τα έβαλα κάτω, αφοσιώθηκα 30 μέρες, έβαλα ένα πλάνο και τα κατάφερα, γράμμωσα, πέτυχα τον στόχο τέλος πάντων. Και σε αυτό το βίντεο αυτό που θέλω να σου δείξω είναι πώς να το κάνεις και εσύ, πώς το έκανα εγώ και ίσως μάθεις κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τα τρία βασικά tips που θέλω να σου δώσω. Το πρώτο tip είναι η διαλυματική νηστεία. Λοιπόν, πρώτη φορά έμαθα για τη διαλυματική νηστεία πριν 5-6 χρόνια, ό,τι που θυμάμαι περίπου ακριβώς πόσο. Και την είχα κάνει τότε, είχα δει ένα αποτέλεσμα. Μετά που έγινα καλύτερος στο να την εκτελώ και στο κομμάτι της γυμναστικής και της διατροφής, είχα και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Και όσο περνάει ο καιρός, είχα και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Μετά, όποτε ήθελα να γράμμωσω, έκανα διαλυματική νηστεία, γράμμωνα. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια από τότε και ακόμα και τώρα που έκανα τελευταία φορά διαλυματική νηστεία, απλά κάπως σοκαρίστηκα πάλι με την αποτελεσματικότητά της. Γιατί όντως βοηθάει πάρα πολύ στο να μην πεινάς, βοηθάει πάρα πολύ στο να μοιράσεις σωστά τις θερμίδες σου και βοηθάει πάρα πολύ στο να μην τρως αηδίες. Σκέψου να πηγαίνεις στη δουλειά και να σου λέει ο καθένας, φάει αυτό, έλα γιορτάζω σήμερα, έλα έφερα αυτό να φάμε, έφερα το να φάμε, έφερα το άλλο να φάμε. Και μπορεί να λες όχι, 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 αλλά κάποια στιγμή κάθε φορά το σκέφτεσαι και σε βαρύνει, κάποια στιγμή λες εντάξει, φέρνω να φάω και θα φας και θα γυρίσεις σπίτι και θα έχεις φάει ήδη 1500 θερμίδες και μετά θα θες να φας ένα μεγάλο γεύμα εκεί όταν με το που γυρίσεις σπίτι το μεσημέρι και άλλο ένα γεύμα το βράδυ, οπότε θα βγεις εκτός των θερμιδών σου. Όταν κάνεις διαλυματική νηστεία, έχεις στο μυαλό σου, κάνω διαλυματική νηστεία, νηστεύω, δεν τρώω τίποτα, δεν αγγίζω τίποτα, δεν αγγίζω φαΐ. Οπότε, όσες φορές και να σου πούνε όλοι να φας, θα πεις όχι, 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 και κάποια στιγμή να το συνηθίσουν όλοι και θα σταματήσουν να σου προσφέρουν φαΐ. Γιατί είναι και το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση, σου προσφέρουν φαΐ, μερικές φορές τρως, μερικές φορές δεν τρως, οπότε σου προσφέρουν περισσότερο φαΐ. Με τη διαλυματική νηστεία, δεν σου προσφέρουν πια φαΐ, επειδή ξέρουν την απάντηση από πριν. Ότι δεν θα φας. Γιατί σου έχεις εξηγήσει, ξέρεις τι, κάνω αυτό το νέο πράγμα που λέγεται διαλυματική νηστεία και κάνω δίαιτα, οπότε δεν βάζω φαΐ στο στόμα μου αυτές τις μέρες. Οπότε, πάρα πολύ αποτελεσματική διαλυματική νηστεία. Τι συστήνω ανεπιφύλακτα. Κάθε φορά σοκάρομαι. Κάθε φορά θα κάνω τη γράμμωση, θα περάσει, θα μπω μετά στη φάση όγκου και θα σταματήσω να κάνω διαλυματική νηστεία. Θα αρχίσω να τρώω πρωινό πάλι. Μπορεί να περάσει ένα εξάμηνο και να έχω στο μυαλό μου εντάξει, καλή διαλυματική νηστεία. Δεν είναι τόσο καλή. Θα την ξανακάνω όμως και θα έχω πάλι πολύ σούπερ αποτελέσματα και πάντα εκπλήσωμαι με την αποτελεσματικότητά της. Οπότε, εάν θες να μάθεις ακριβώς πώς να κάνεις διαλυματική νηστεία και τη ρουτίνα βήμα προς βήμα, θα σου πρότεινα να πατήσεις το βίντεο κάτω στην περιγραφή το link που θα σε στείλει στο σεμινάριο της διαλυματικής νηστείας. Είναι ένα μεγάλο σεμινάριο που τα παίρνει από την αρχή όλα 1, 2, 3. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα έτσι όμορφα εδώ πέρα. Μπορώ να σου πω περιληπτικά τη ρουτίνα όμως. Και για περισσότερα μπορείς να πατήσεις από κάτω. Εντάξει, η ρουτίνα πάει ως εξής. Ξυπνάς, πίνεις καφέ. Εάν έχεις δει το προηγούμενο βίντεό μου και έχεις κόψει το καφέ, όπως εγώ σε αυτή τη φάση, θα πιεις ένα πράσινο τσάι ή ένα μαύρο τσάι ή οτιδήποτε. Εντάξει, θα πιεις ένα ρόφημα τέλος πάντων. Μετά, πεινάς, θα πιεις ένα τσάι. Θα πιεις αυτό, ή θα πιεις καφέ, ή θα πιεις τσάι, θα πιεις οτιδήποτε, θα πιεις πολλά νερά. Και ουσιαστικά το κόλπο είναι να μην καταναλώνεις θερμίδες μέχρι ας πούμε τις 4. Στις 4 θα φας το πρώτο γεύμα και θα φας εκεί περίπου 1000 θερμίδες. Και μετά θα φας άλλο ένα γεύμα το βράδυ που είναι άλλες 1000 θερμίδες. Και στο ενδιάμεσο θα κάνεις την προπόνησή σου, θα φας κανένα σνακ και με το ζόρι θα χτυπήσεις 2200 με 2500 θερμίδες. Και θα μπεις στη φάση η οποία θα σε κάνει να καίς λίπος πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Και θα χορταίνεις και δεν θα πεινάς και για περισσότερα πάντα το link κάτω στην περιγραφή για να δεις το σεμινάριο. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το πρώτο tip, διαλυματική νηστεία. Πάμε στο δεύτερο tip, το οποίο είναι έκοψα τις μαλακίες. Okay. Όταν έρχεται ο κόσμος σε μένα, περιμένει να κάνω κάποιο θαύμα. Μου λένε, ωραία, δουλεύω πολύ, δεν έχω χρόνο. Που όλα αυτά είναι δικαιολογίες, εντάξει. Το ότι δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις λεφτά, ότι πεινάς πολύ. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν το θες αρκετά. Εάν το θέλεις αρκετά, και χρόνο θα έχεις. Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητα για σένα. Αν ήταν προτεραιότητα, και τα χρήματα θα έβρισκες, και το χρόνο θα έβρισκες, και δεν θα έχεις θέμα να πεινάς. Εντάξει. Σκέψου αυτό το σενάριο. Σε παίρνω τώρα τηλέφωνο.
και σου λένε ο χύψη άνθρωπος που αγαπάς πάρα πολύ, είτε είναι γονιός, συγγενής, ή σύντροφος ή παιδιά, χτύπα ξύλο, είναι στο νοσοκομείο αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Οπότε θα παρατήσεις τα πάντα και θα πας στο νοσοκομείο. Άρα έχεις χρόνο. Ωραία, έχεις χρόνο. Ωραία, πας στο νοσοκομείο. Σου πει ο γιατρός, ωραία, θέλει 10 χιλιάρικα και αυτό το άτομο θα ζήσει. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, θέλει 10 χιλιάρικα, θα ζήσει. Οκ. Okay. Μάλλον θα ζήσει. Μάλλον θα τα βρει τα 10 χιλιάρικα. Οπότε και λεφτά έχεις και χρόνο έχεις. Και τώρα, άμα σου πει ότι αυτή η εγχείρηση θα πάρει 7 μέρες για παράδειγμα, και ένας κοντινός του πρέπει να είναι εκεί δίπλα στο δωμάτιο και να μην βγει, και δεν πρέπει να επικοινωνήσει αυτός ο κοντινός με κανέναν άλλον, ουσιαστικά ουσιαστικά δεν θα έχεις να φας σε εκείνο το δωμάτιο 7 μέρες, αλλά είναι ζωτική σημασία σε αυτό το πράγμα. Μα τι θα έκανες, θα καθόσουν εκεί 7 μέρες και θα τρώγεις. Εντάξει, οπότε και χρόνο έχεις και χρήμα έχεις και δεν είναι ότι πεινάς. Εντάξει, απλά δεν είναι αρκετά σημαντικό για σένα. Γι' αυτό λέω, έκοψα τις μαλακίες. Γιατί μπορώ να πάω το άλογο. Υπάρχει στα αγγλικά αυτή η φράση. Πήγαινε το άλογο στην πηγή, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις να πιει νερό. Και όταν έρχεται κάποιος σε μένα, μου λέει: ωραία, πώς το κάνω χωρίς να έχω χρόνο. Πώς το κάνω χωρίς να πεινάω. Πώς να το κάνω. Θέλω να τρώω ακόμα απ' έξω. Θέλω να τρώω και τα σουβλάκια μου. Θέλω να περνάω καλά. Θέλω να διατηρώ το lifestyle μου. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι δεν γίνεται. Και μπορείς να τρώς απ' έξω. Και μπορείς να διατηρείς το lifestyle σου. Και μπορείς να μην πεινάς τόσο. Και μπορείς να το κάνεις σώζοντας πολύ χρόνο. Ουσιαστικά, ό,τι εμπόδιο υπάρχει, λύνεται. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά στο κάτω-κάτω, στο τέλος της ημέρας, πρέπει εσύ να σοβαρευτείς. Και να κάνεις αυτό το βήμα και αυτή τη δέσμευση με τον εαυτό σου. Δηλαδή, είναι σαν τον Αδάμ και την Εύα. Ο Θεός τι του είπε του Αδάμ, του λέει: μπορείς να φας τα πάντα από εδώ πέρα, από όλο τον παράδεισο. Τα πάντα πέρα από αυτό το μήλο. Και τι πήγε κανένα ο Αδάμ, έφαγε αυτό το μήλο. Εντάξει. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι δική σου ευθύνη. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν ευκολότερο γίνεται, από ένα σημείο και μετά είναι δική σου ευθύνη. Δεν είναι όπως τα άλλα. Ας πούμε, μπορεί να σου χαλάσει η βρύση, θα δώσει 50 ευρώ στον υδραυλικό, θα στη φτιάξει. Αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό έχει να κάνει με σένα. Είσαι εσύ εναντίον εσένα. Ή είσαι εσύ μαζί με σένα. Παλεύετε μαζί. Και αν δεν το πάρεις σοβαρά, δεν θα γίνει τίποτα ποτέ. Εντάξει. Πάντα φέρνει ο κόσμος το παράδειγμα των χολιγουντιανών αστέρων. Έτσι. Λένε, αυτοί είναι λεφτάδες. Παίρνουν τους καλύτερους γιατρούς, τους καλύτερους personal, τους καλύτερους διαιτολόγους, τους καλύτερους, τους καλύτερους, τους καλύτερους, τους καλύτερους. Και είναι πολύ εύκολο για αυτούς. Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που τα καταφέρουν. Υπάρχουν και άλλοι αστέρες που είναι απλά χοντροί. Αυτοί τα καταφέρουν γιατί όλη τους η καριέρα βασίζεται σε αυτό και γιατί είναι προτεραιότητα για αυτούς. Ναι, έχουν λεφτά, ναι, αφιερώνουν χρόνο, ναι. Αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Γιατί παίζονται εκατομμύρια σε αυτό το ρόλο. Οπότε, εάν δεν καταφέρει να βρεθεί σε φόρμα, να μπει στη φόρμα του ρόλου, δεν θα πάρει το ρόλο. Και θα μπορεί να χάσει όλη την καριέρα. Γιατί όλοι περιμένουν να εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει στο ρόλο. Εφόσον δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συνεπής. Ότι δεν μπορούν να τον εμπιστευτούν για μελλοντικές δουλειές. Ναι, είναι και όλα αυτά που λέει ο κόσμος, τα λεφτά, οι γιατροί. Η καλύτερη personal, η καλύτερη, αλλά είναι και πολύ σημαντικό για αυτούς και είναι προτεραιότητα. Πάει το δεύτερο tip στην άκρη, πάμε στο τρίτο tip, το οποίο έρχεται και κολλάει με τους χολιγουντιανούς αστέρες, το οποίο είναι να βάλεις ένα deadline. Okay, πολύ σημαντικό, να βάλεις ένα deadline, να πεις, ωραία, κλείνω τα μάτια μου και ας πούμε το καλοκαίρι θέλω να είμαι έτσι, έτσι. Κλείνω τα μάτια μου και ξέρω τα Χριστούγεννα θέλω να είμαι έτσι. Γιατί ξέρω εγώ θέλω να πάω σε αυτή τη γιορτή με το παλιό παντελόνι. Εντάξει. Είναι σημαντικό να βάλεις ένα deadline. Ακόμα και ας πούμε, πες σε ένα φίλο, πες, ωραία φίλε, πιάσε το κολλητό σου ή την κολλητή σου ή δεν ξέρω εγώ ποιον. Πες, ωραία, σε ένα μήνα από τώρα ή σε τρεις μήνες από τώρα θα πάμε γυμναστήριο και θα τραβήξουμε φωτογραφίες στα αποθετήρια. Ή θα πάμε σε μια παραλία και θα τραβήξουμε φωτογραφίες. Βάλε ένα event, βάλε κάτι, βάλε ένα deadline στο μυαλό σου. Θα το κάνει πάρα πολύ πιο εύκολο. Θα υπάρχει ένας βασικός ουσιαστικός στόχος και ο φίλος σου ή οι άλλοι που θα πας να τους το πεις θα σε κρατήσουν υπεύθυνο. Έχω ακούσει ιστορίες για άτομα που δεν έχουν καταφέρει ποτέ να χάσουν κιλά, αλλά έχουν καταφέρει να τα χάσουν στη μέρα του γάμου. Έτσι. Γιατί ο γάμος είναι σημαντικός, είναι αυτό το deadline και κάνουν τα πάντα και σοβαρεύονται και δουλεύουν για να πετύχουν αυτό το στόχο. Οπότε, βάλε ένα deadline, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από όσο πιστεύεις. Εντάξει. Οπότε αυτά ήταν τα τρία tips. Ελπίζω να σε βοήθησαν. Το ένα είναι full πρακτικό, διαλυματική νηστεία. Το δεύτερο είναι ψυχολογικό, να πάρεις την ευθύνη και να κόψεις τις κουταμάρες.
Το τρίτο είναι να βάλεις ένα deadline και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό για να πετύχεις το στόχο. Τώρα, εάν θες να μάθεις περισσότερα για τη διαλυματική νηστεία και πώς να την κάνεις και πώς να χάσεις τα κιλά και πώς τα χάσα εγώ και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, πάτε το link κάτω στην περιγραφή, δες το σεμινάριο και ίσως καταφέρουμε και να δουλέψουμε μαζί και να σε αναλάβω και για να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας σου. Εντάξει. Οπότε, και κάτι άλλο, ένα τελευταίο. Γιατί θέλω να έχετε ρεαλιστικούς στόχους στο μυαλό σας. Αυτή η φωτογραφία, για παράδειγμα, δεν κυκλοφορεί έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Το σώμα είναι σαν την ψυχολογία. Μερικές φορές έχεις τα πάνω σου, μερικές φορές έχεις τα κάτω σου. Έτσι και το σώμα. Μερικές φορές ξυπνάς και είσαι καλός, μερικές φορές ξυπνάς και είσαι λίγο πιο έτσι και λίγο πιο αλλιώς. Αυτό είναι το ένα disclaimer που θέλω να κάνω. Δηλαδή δεν είμαι πάντα ακριβώς έτσι. Μερικές φορές είμαι λίγο πιο θολός, μερικές φορές πιο γραμμωμένος. Μερικές φορές έχω φλέβες, μερικές φορές δεν έχω φλέβες. Εντάξει, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και επίσης, μην περιμένεις και εσύ να γίνεις φέτες σε 30 μέρες. Επειδή το έκανα εγώ. Εγώ ήδη είχα μια γράμμωση, ήδη είχα κάποιους κοιλιακούς και ήδη το έχω κάνει 1100 φορές και ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Και γι' αυτό και τα κατάφερα με σχετικά μεγάλη ευκολία. Και εδώ μιλάμε για περίπου 2 κιλά, 2-3 κιλά έχασα και πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να κάνω 2-3 disclaimer. Και πρώτον, ότι δεν κυκλοφορώ συνέχεια έτσι. Και δεύτερον, ήδη ήμουν αρκετά γραμμένος, ήδη είχα μια γράμμωση και απλά έχασα 2 κιλά και πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα μπορείς να πετύχεις κάτι πάρα πολύ καλό σε 30 μέρες ή ακόμα και σε περισσότερο διάστημα, γιατί δεν μας κυνηγάει και κανείς στην τελική. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσοι με προφορά προσέχετε και να γίνει, να ζέστε.